Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Νέο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα Βολοντήρ Ζελεύσκι χθες βράδυ καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον της πολιτικής ψεμάτων της Ρωσίας, λέγοντας: «Έχουν φτάσει τόσο μακριά από την πραγματικότητα που μας κατηγορούν για όσα κάνει ο Ρωσικός στρατός. Κατέλαβαν την Κριμαία, κατέστρεψαν τη φυσιολογική ζωή στο Ντομπάς, σκοτώνουν κόσμο στη χώρα μας επί 8 χρόνια και λέμε πως εμείς φταίμε. Εν τέλει άρχισαν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και πάλι εμείς φταίμε». Στη Μόσχα σήμερα ο Αυστριακός καγκελάριος, πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που συναντά τον πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Πηγαίνει εκεί έχοντας ενημερώσει το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και τον Ουκρανό πρόεδρο για να ενθαρρύνει το διάλογο, διευκρίνησε ο εκπρόσωπός του. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σήμερα στο Λουξεμβούργο επιλογές περαιτέρω υποστήριξης της Ουκρανίας και κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΙΠΑ του εκπροσώπου Ζωζέπ Μπορέλ να αποδεσμευθεί ποσό 500 εκατομμυρίων για την προμήθεια όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στις Ουκρανικές δυνάμεις. Η Γερμανία θεωρεί ότι υπάρχουν μαζικές ενδείξεις για την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Έκκληση στους αμάχους να εγκαταλείψουν το ανατολικό τμήμα της χώρας απέφθηναν οι Ουκρανικές αρχές και ανακοίνωσαν το άνοιγμα 9 ανθρωπιστικών διαδρόμων, μεταξύ αυτών και της Μαριουπολής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυρές έκρηξεις σε Χάρκοβο και Μικολάιφ. Στον Ντομπάς φαίνεται ότι μετατοπίζεται το επίκεντρο πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ζωζέ Μπορέλ. Ο ηγέτης της Τσετσενίας διεμήνυσε ότι επίκειται επίθεση των ρωσικών δυνάμεων όχι μόνο στην πολιορκημένη Μαριούπολη, αλλά και στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Για φρικτές εικόνες από την Ουκρανία που θυμίζουν τη Σεμπρένιτσα, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας. Τουλάχιστον 1.200 νεκροί έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, που είχε εν μέρη καταληφθεί για εβδομάδες από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε η Γενική Εισαγγελέα της Ουκρανίας σε βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Σχέδια για ανάπτυξη μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας στα εξωτερικά του σύνορα, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση της Ρωσίας, επεξεργάζεται το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Νέο μήνυμα για την δοκιμαζόμενη Ουκρανία απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χθες Κυριακή κατά τον Εσπερινό που έγινε στο Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκκλησιάζονται και μέλη της Ουκρανικής κοινότητας της πόλης. Επανέλαβε ότι ο υποεξέλιξη πόλεμος είναι ανίερος και διαβολικός και επεσήμανε: «Εμείς είμαστε υπέρ του δικαίου, υπέρ της αλήθειας. Το δίκαιο και η αλήθεια είναι με την Ουκρανία. Γι' αυτό είμαστε και εμείς με την Ουκρανία». Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιτάχυνση των σεισμικών ερευνών σε Κρήτη και Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και της καθόδου του εδώ στο Ηράκλειο για το Σαββατιάτικο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εντείνεται η έντονη σεναριολογία των τελευταίων ημερών για πιθανή αποχώρηση της γαλλικής Total από την κοινοπραξία με τα ΕΛΠΕ και την αμερικανική ExxonMobil που έχει πάρει τα δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Εξελίξεις δεν αποκλείεται να σηματοδοτήσει και η σημερινή τριμερή σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου στην Ιερουσαλήμ. Ακυρώνεται κάθε συζήτηση για έλλειψη επάρκειας σε ποσότητες αγαθών και αποδομείται πλήρως το αφήγημα περί επισητιστικής κρίσης, δηλώνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης καταγραφής των αποθεμάτων σε βασικές πρώτες ύλες και δημητριακά. Ενδεικτικά, τα αποθέματα της χώρας σε ηλιέλαιο είναι 24,7 εκατομμύρια λίτρα και επαρκούν για 5 μήνες και σε σογγέλαιο είναι 20,6 εκατομμύρια λίτρα και επαρκούν για 9 μήνες, ακόμα και αν δεν γίνει καμία εισαγωγή. Η αγορά, λόγω της πλήρους επάρκειας αγαθών, εμφανίζει προοπτική σταθεροποίησης και οι μηχανισμοί αυτορύθμισης λειτουργούν, προσθέτει.
Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας στην οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης καυσίμων μέσω ειδικής εφαρμογής του gov.gr. Το μέτρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Η ενίσχυση φτάνει τα 22 λεπτά το λίτρο και ενέρχεται συνολικά στα 40 ευρώ για την υπηρετική χώρα και 50 ευρώ για τα νησιά, συμπεριλαμβανομένη της Κρήτης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Τεκμαρτό εισόδημα και ρήτρα διαμονή στερούν από τους ανασφάλιστους υπερήλικες το επίδομα των 360 ευρώ, λέει στον 984 ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Ο συνήγορος του πολίτη, προσθέτει ο ίδιος, ήταν καταπέλτης κατά του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς μειώνει κατά 70% τους δικαιούχους του επιδόματος. Παράλληλα, αναφέρεται ο καθηγητής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, που όπως ισχύρισε το Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μια νέα σελίδα στην κοινωνική ασφάλιση της χώρας, όχι μόνο ως προς τον κεφαλαιοποιητικό του χαρακτήρα, αλλά και ως προς την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η καταβολή της ενίσχυσης στους εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα Συνεργασία το Μάρτιο περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 11 με 15 Απριλίου. Πακέτο συλλαλητήριο συνταξιούχων την Παρασκευή 15 Απριλίου στο Ρέθυμνο, στο διεκδικητικό του πλαίσιο, η άμεση αντιμετώπιση μεταξύ άλλων τη ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα ή δηλαϊκή κατανάλωση με ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών, άμεση επιστροφή των περικοπών, των δώρων, των κύριων και επικουρικών συντάξεων, χωρίς αιτήσεις προαπαιτούμενα και δικαστήρια. Άμεση κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντικοινωνικών και αντεργατικών νόμων, όπως η άμεση καταβολή των αναδρομικών και των δώρων για όλες τις συντάξεις. 8.465 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 577 στην Κρήτη. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 51 θάνατοι. Μέσα στην εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναμένεται να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων εν ώψη Πάσχα. Η υποχρεωτική επίδειξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης για την είσοδό μας σε δημόσιους χώρους αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για τους καλοκαιρινούς μήνες, με αρχή ακόμα και αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, ενώ το μέτρο πιθανότατα θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να χορηγηθεί στο γενικό πληθυσμό η τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, εκτιμά η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. Ήδη ξεκίνησε στο εξωτερικό η τέταρτη δόση. Υπάρχει η Επιτροπή Εμβολιασμών που συστήνει σε συγκεκριμένες ομάδες τέταρτη δόση, γιατί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολιαστοί σε ποσοστό 70 έως 75%. Αλλά υπάρχουν και εμβολιασμένοι με 2 και 3 δόσεις με πολλά υποκείμενα νοσήματα, αναφέρει ενδεικτικά. Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 Απριλίου χορηγείται η τέταρτη δόση του εμβολίου σε άτομα άνω των 70 ετών και σε άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα. Η πλατφόρμα για τα ραντεβού τέταρτης δόσης εμβολίων άνοιξε αρχικά για τους άνω των 80 ετών στις 7 Τετάρτου. Ακολουθεί αυτή την εβδομάδα η ηλικιακή ομάδα 70-79 και την επόμενη εβδομάδα οι ηλικίες 60-69 ετών. Την 5η 14 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική στάση εργασίας 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, την οποία στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ. Στα αιτήματά του, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, το ανθυγιεινό επίδομα εργασίας, η περαιτέρω εκπαίδευση και αναβάθμιση των τραυματιοφορέων, ο πεπαλαιωμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η άμεση επιστροφή των σε αναστολή συναδέλφων του. Έντονη ανησυχία για τους σχεδιασμούς στα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, ανάμεσα τους και του Ηρακλείου, που θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για εξαγγελίες που θα δημιουργήσουν νέα αντί για να λύσουν χρονιά προβλήματα, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι και ο Σύλλογος Αρχαιολόγων. Όπως εκτιμούν, αυτό που στην ουσία κάνει με το νέο νομοθέτημα που βρίσκεται πρώτων πυλών είναι να βαπτίζει ως αποκέντρωση την εκ των πραγμάτων μεγαλύτερη γραφειοκρατία και εξάρτηση και ως αυτονομία την πολλά υποσχόμενη διαχείριση με ίδιους πόρους των εν λόγω 5 μουσείων σε οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο, προθέσεις που περικλείονται στη νέα μορφή που θέλει να προσδώσει στα 5 μουσεία, δίνοντάς τους τον χαρακτήρα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Παγκρίτιας Ένωσης Πτυχιουχών Αρχαιοφυλάκων έξω από την εφορία αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο σήμερα. Διαμαρτυρήθηκαν για τον ευνηδιαστικό τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης αρχαιοφυλάκων και την αισθητά μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας.
σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την τεράστια καθυστέρηση των αποτελεσμάτων εκ μέρους του ΕΟΠΕΠ των εξετάσεων που διεξήχθησαν 27 Νοεμβρίου 2021 αφορούν στην πιστοποίηση της ειδικότητας φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 21-22. Προχώρησαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σοκράτη Βαρδάκη, καθαθέτοντας σχετική ερώτηση στα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας. Το θέμα, υπενθυμίζεται, είχε αναδειχθεί από τον 1984 6 Απριλίου μετά την καταγγελία τηλεοφθησιέκ που περιμένει την πιστοποίηση της Σαλαμάτεα, με αποτέλεσμα να χάνει εργασιακά την τρέχουσα περίοδο. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι είναι άδικο επαγγελματίες καταρτισμένοι με όλα τα απαραίτητα εφόδια χωρίς υπαιτιότητά τους να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προσλήψεων και κατ' επέκταση να εργαστούν, τονίζοντας επιπλέον ότι τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων δεδομένης και της έναρξης της τουριστικής περίοδου. 353 οι αιτήσεις των επαγγελματιών, αγροτών και ετεροεπαγγελματιών που απεστάλησαν συνοδευόμενες με τον πλήρη φάκελό τους στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής από την Περιφέρεια. Αφορά σε πληγέντες από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Το ποσό με το οποίο θα αποζημιωθούν ενέρχεται στα 3.168.395 ευρώ, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ιρηγονάκης είπε στον 984. Από τους παραπάνω πληγέντες, οι 18 είναι ετεροεπαγγελματίες, στους οποίους αναλογούν 91.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα μικρό για το οποίο έχει κατατεθεί αίτημα αναπροσαρμογής του προς τα πάνω. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει δεσμευθεί για την επανεξέταση του αιτήματος, σύμφωνα με τον κύριο Συριγωνάκη. Οι αρχικές δηλώσεις ήταν 583, από τις οποίες 467 επιχειρήσεων και 116 αγροτών. Ωστόσο, 230 δεν τα κατάφεραν, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα έγγραφα που απαιτούνταν, είτε λόγω κόστους. Ξεκινούμε άμεσα οι κατεδαφίσεις των κτηρίων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάθρος μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου από τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου ανέρχεται στις 294.371 ευρώ. Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η κατεδάφιση κτηρίων, για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο επικινδύνων σε τιμόροπου, καθώς και η αποκατάσταση επικινδυνότητας κτηρίων. Με απόφαση του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, υπενθυμίζεται ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου. Ενισχύεται το αστικό πράσινο στο Δήμο Ηρακλείου μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κλιματική Αλλαγή. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλογών Κρήτης πραγματοποιούν ημερίδα με θέμα νέες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προκλήσεις και προβληματισμοί την Τετάρτη 13 του μήνα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ιερά Πέτρα, όπου ηλικιωμένος 84 ετών μεταφέρθηκε στο σπίτι του από το νοσοκομείο στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου, καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου δεν πραγματοποιούνται με τα ασθενοφόρα δευτερεύουσες μεταφορές ασθενών από θεραπείας από το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας προς την οικία του ασθενούς που λαμβάνει εξιτήριο. Στη σύλληψη 78χρονου προχώρησε η αστυνομία το Σάββατο 9 Απριλίου, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε μια γάτα με αεροβόλο στη Νεάπολη Λεσεθίου. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Βρετανός κατηγορείται ότι χτύπησε κατά τη διάρκεια των διακοπών τη σύζυγό του στη Χερσόνησο. 76χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχό του σήμερα στη φορτέτσα, έπεσε πάνω σε μια ελιά, ενώ στη συνέχεια αυτό αναποδογύρισε. Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ο 76χρονος φέρει πολλαπλά κατάγματα, με σημαντικότερο αυτό στο μυρό. Θα υποβληθεί σε χειρουργείο και στη συνέχεια θα εισαχθεί σε κλινική. Έκκληση στους Γάλλους να τον στηρίξουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, απίθυνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ομιλία του μετά την επικράτησή του στον πρώτο εκλογικό γύρο. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ κατέσχισαν περίπου 700 κιλά μεθαμφεταμίνης προερχόμενης από το Μεξικό. Περισσότερους από 9.000 ανθρώπους συνέλαβαν οι αρχές στο Σαλβαδόρ σε διάστημα 15 ημερών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ναγί Μπουκέλε. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η πληγή των εντός έδρας αγώνων βαθαίνει για τον Όφη, που έχασε 1-2 από τον Απόλλωνα Σμύρνης το Σάββατο, πληρώνοντας την αστοχή και τα προβλήματα στην άμυνα. Αναλυτικά η εικόνα μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου είναι: Βόλος Λαμία 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός 2-3 και Πανετολικός Ατρόμητος 2-3.
984. Ο καιρός. Σχεδόν εθρίος καιρός, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.